Πινελόπη Δέλτα, Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα. Στη σκηνή του Ομέρ Βριώνη, οι πασάδες όλοι μαζεμένοι συζητούσαν. Η νύχτα ήταν σκοτεινή, το κρύο δυνατό. Ο Ομέρ είχε συγκαλέσει τους αρχηγούς, ανυπόμονος να τους ανακοινώσει τα μαντάτα και να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους. 11.000 στρατός περιέζωνε για 2 ολόκληρους μήνες στο Μεσολόγγι και 2 στρατηγοί, ο Κιουταχής και ο Ομέρ Βριώνης, αμιλούνταν ποιος θα το πρωτοπάρει. Τα οχυρώματα ήταν χωματένια, μισογκρεμισμένα και ελεϊνά. Μέσα, 360 παλικάρια όλα-όλα διαφέντευαν τη μέρα και ξανάχτιζαν τη νύχτα τις χαλάστρες που άνοιγαν στον τοίχο τα τούρκικα κανόνια. Από καιρό επέμενε ο Κιουταχής πως μόνο με το σπαθί και τη φωτιά θα βάλουν γνώση στους γκιαούριδες. Μα ο Ομέρ Βριώνης, που μελετούσε την κατάκτηση του Μοριά και που ήθελε το Μεσολόγγι στρατιωτική του βάση, επέμενε να το πάρει με το καλό. Και πολύτιμος καιρός πήγε χαμένος σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ώσπου ένα πρωί, ξαφνισμένοι είδαν οι πασάδες τον περήφανο τουρκικό στόλο να σκορπά και να χάνεται μπρος σε 7 ιδραίικα καραβάκια που με απλωμένα τα πανιά μπήκαν στη λιμνοθάλασσα και προκλητικά άραξαν στο Μεσολόγγι. Και όταν συνήλθαν από τη σάστησή τους οι πασάδες και παραπονέθηκαν και αγρίεψαν και πρόσταξαν την πόλη να παραδοθεί, τους αποκρίθηκε αυθάδικα ο Μάρκος Μπότσαρης. «Αν θέλετε τον τόπο μας, ελάτε να τον πάρετε». Άφριζε ο Κιουταχής, γιατί είχε μπει πια μέσα ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης με 700 μανιάτες. Έβριζε και φώναζε οργισμένος πασάς πως ξεφόρτωσαν πια τα ιδραίικα καράβια, όπλα και πολεμοφόδια και πως ποτέ πια δεν θα παραδοθεί το Μεσολόγγι. Λόγια πικρά είχε ξεστομίσει ο Κιουταχής και βαριά το έφερε ο Ομέρ Βριώνης, τάχα πως αυτός είχε ταπεινώσει το γένος των πιστών από πονοψυχιά για μια χούφτα σκύλους άπιστους. Και το έφερε βαριά γιατί, ύστερα από 2 ολόκληρους μήνες, ούτε μια σπιθαμή δεν είχε προχωρήσει η επιχείρηση του περήφανου πασά. Μα επιτέλους, τώρα είχαν φτάσει οι ειδήσεις που με τόση αγωνία τις περίμενε. Η τύχη είχε γυρίσει, ο Αλλάχ ήταν μαζί του. Αύριο θα πνίξει το Μεσολόγγι στο αίμα. Ξημέρωνε παραμονή Χριστουγέννων. Πλάι στη σκηνή, σπαρμένη πλούσια μαξιλάρια και χαλιά, όπου ο Ομέρ Βριώνης είχε συγκαλέσει τους πασάδες, σε ένα χωριστό διαμέρισμα ανάμεσα στις αποσκευές, ένας δούλος έψινε καφέδες. Οι ταπεινώσεις είχαν γύρει τις λιγνές του πλάτες και βαθιά χαράκια είχαν σκάψει οι συλλογές ανάμεσα στα φρύδια και γύρω στο κλειστό του στόμα. Σκυμμένος πάνω σε ένα μαγκάλι, φαινόταν παραδομένος στη δουλειά του, τα μάτια καρφωμένα στο μπακυρένιο μπρικάκι. Ο Ομέρ χτύπησε τα που στο πλαϊνό διαμέρισμα, ανακούρκουδα εμπρός στο μαγκάλι, ανακάτωνε τον καφέ στο μπρίκι. «Αυτός», έκανε ο Βριώνης χωρίς να χαμηλώσει τη φωνή. Και με ένα αρνητικό σήκωμα του κεφαλιού πρόσθεσε. «Μπα, δεν μιλάει αυτός». «Μα είναι γκιαούρης», ψιθύρισε ο άλλος. Ο Ομέρ χαμογέλασε. «Δεν μιλάει αυτός, είναι άνθρωπός μου», είπε με τρόπο που να ακούσει ο Γιάννης. «Έπειτα, έχω τη γυναίκα του και τα παιδιά του στα χέρια μου. Το ξέρει πως αν ακουστεί τίποτα από όσα λέμε...» Το χέρι του έκοψε τον αέρα. «Έννοια σου. Δεν μιλάει αυτός». Κάθισε στο διβάνι, αντίκριστο δούλο του, και εξακολουθούσε τις εξηγήσεις του. «Το ανατολικό μέρος της χώρας είναι το πιο αδύνατο, από εκεί θα γίνει το γιουρούσι, όταν σημάνει το σήμαντρο που θα καλεί τους χριστιανούς στις εκκλησίες. Συνάμα όμως, θα γίνει μια ψευτοπροσβολή από το άλλο μέρος του οχυρώματος, έτσι που κι αν μείνουν μερικοί φρουροί στους τοίχους, θα τρέξουν εκεί και θα αφήσουν αφύλαχτο το ανατολικό μέρος». Ο Γιάννης, με τα μάτια καρφωμένα στο μπρικάκι του, άκουγε κάθε λέξη. Φαινόταν παραδομένος στον καφέ που φούσκωνε, κανένα νεύρο του προσώπου του δεν κούνησε. Κι όμως, στην καρδιά του ήταν χαλασμός. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του τα είχε ξεχάσει. Του τα θύμισε τώρα ο πασάς. Ναι, ήταν στην άρτα εχμαλωτισμένη σαν κι αυτόν, όμοιρη στα χέρια του Ομέρ Βριώνη.
και του ήταν γραφτό να ακούσει όλες τις ετοιμασίες και να αφήσει την καταστροφή να συντελεστεί, αλλιώς η γυναίκα του και τα παιδιά του. Σιγανά έχισε τον καφέ στα ζάρφια, προσέχοντας μη σκορπιστεί το καϊμάκι. Την αγαπούσε πολύ την όμορφη γυναίκα του, τα τρελαίνονταν τα παιδιά του. Για να μην κακοπάθουν αυτά δούλευε τόσο καιρό στον Τούρκο και τον δούλευε πιστά. Το ήξερε πως θα πλήρωναν με το κεφάλι τους κάθε του πληροφορία. Μοίρασε πάλι τους καφέδες και πήρε τα αδιανά ζάρφια. Μα και οι πασάδες τώρα σηκώνονταν, η συνεδρίαση είχε τελειώσει. Όλοι πια ήταν σύμφωνοι. Η επίθεση θα γινόταν τα Χριστούγεννα, την ώρα της λειτουργίας των Γιαούριδων. Ένας-ένας χαιρέτησαν το στρατηγό και αποτραβήχτηκαν να ξαναπάνε να κοιμηθούν, ώσπου να έρθει η ώρα της ετοιμασίας. Ο Μέρ Βριώνης τυλίχτηκε στη σαμουρένια κάπα του και ξαπλώθηκε στο σοφά. «Όχι», είπε του Γιάννη που ρωτούσε αν θα ξεντηθεί. «Δεν έχω καιρό σήμερα για πούπουλα. Κλείσε τον μπερντέ και πήγαινε. Δεν σε θέλω πια». Έσβησε τα κεριά ο Γιάννης, κατέβασε το κρεμαστό χαλί που χώριζε τη σκηνή του αφέντη του από το διαμέρισμα με τις αποσκευές και ξαπλώθηκε κοντά στο μαγκάλι να ζεσταθεί. Έτρεμε πολύ τώρα που δεν τον έβλεπαν πια και τα δόντια του χτυπούσαν από σύγκριο. Έτσι λοιπόν είχαν αποφασίσει οι πασάδες, αύριο Χριστουγεννιάτικα θα παίρνανε το Μεσολόγγι. Μα αυτός αποφάσιζε πως δεν θα το πάρουν. Ναι, αυτός, ο δούλος του Ομέρ Βριώνη, ο φτωχός Γιάννης Γούναρης από τα Γιάννηνα, έτσι το ήθελε, να σωθεί το Μεσολόγγι. Μα θα μπορέσει να το σώσει. Το ήξερε αυτός πως βίγλες είχε παντού στους τοίχους απάνω. Τις έβλεπε σαν έβγαινε να κυνηγήσει πουλιά για το τραπέζι του αφέντη του, που φύλαγαν μέρα και νύχτα άγρυπνα. Ούτε σκιά δεν άφηναν να σημώσει, θα του έριχναν ευθύς αν έκανε να πλησιάσει. Και ούτε σημείο δεν μπορούσε να κάνει, γιατί θα τον ένιωθαν οι Τούρκοι φρουροί. Δεν τον πείραζε που θα τον σκότωναν. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος και γλιτώνει και από την τουρκική σκλαβιά. Μα που δεν θα μάθαιναν οι πολιορκημένοι το καταχθόνιο σχέδιο των πασάδων. Σηκώθηκε στον αγκώνα του. Τα μάτια καρφωμένα στη φωτιά. Τα κάρβουνα είχαν χωνέψει. Μα ο Γιάννης δεν τα βλέπε. Έβλεπε τη γυναίκα του. Έβλεπε τα παιδάκια του, τα δυο του αγοράκια, όλο ζωή γελούσαν συχνά τα καημένα, γιατί ήταν μικρά και δεν είχαν καταλάβει ακόμα το βάρος της σκλαβιάς. Και τώρα έπρεπε να τα θυσιάσει. Η καρδιά του ράγιζε. Ήταν άραγε ανάγκη. Μπορούσε και να μην είχε ακούσει τα λόγια των πασάδων. Έσπρωξε την κουβέρτα του και σηκώθηκε αργά. Ξεκρέμασε το τουφέκι του, που κρέμονταν σε ένα καρφί και βγήκε έξω. Γλυκοχάραζε η παραμονή των Χριστουγέννων. Μα καμιά χαρά δεν ήταν στη φύση. Όλη τη βδομάδα είχε ρίξει βροχή. Το στρατόπεδο μουσκεμένο ήταν λίμνη απέραντη από λάσπη. Και το Μεσολόγγι θα γινόταν αύριο λίμνη απέραντη από αίμα χριστιανικό. Γιατί έτσι το αποφάσισαν οι πασάδες. «Ε, Μπαρμπαγιάννη, για πού?» Ο Γιάννης σήκωσε τα μάτια και γνώρισε το σταυλίδι του Ομέρ, που ετοιμαζόταν για την πρωινή του προσευχή. Τον χαιρέτησε με το χέρι χωρίς να σταματήσει. «Πάω να σκοτώσω θαλασσοπούλια», του αποκρίθηκε, «για το μεζέ του αφέντη». Του φώναξε ο Τούρκος. «Μη σε δουν με το τουφέκι οι γιαούριδες και θα σε πάρουν για πολεμιστή». Και χαχανίζοντας γονάτισε στην ψάθα του γυρισμένος κατά την Ανατολή. Ο Γιάννης δεν αποκρίθηκε. Με ήσυχο, τακτικό βήμα τράβηξε για τη λιμνοθάλασσα. Το βράδυ εκείνο της παραμονής των Χριστουγέννων, ο γραμματικός του Μακρύ, ο Θανάσης, γύριζε μονάχος μέσα στο μονόξυλό του από το Ανατολικό, το ηρωικό νησάκι στην είσοδο του κόλπου, που μόνο πια έμενε ελεύθερο σε όλη την περιφέρεια μαζί με τον Μεσολόγγι. Η ξηρά ήταν όλη στα χέρια των Τούρκων, μόνη συγκοινωνία έμενε πια από τη θάλασσα. Βιάζονταν να γυρίσει στο Μεσολόγγι για να κάνει Χριστούγεννα με τους δικούς του και για να αποχαιρετήσει τους αρχηγούς που έφευγαν με τα καράβια το βράδυ εκείνο. 500 άντρες διαλεγμένοι έφευγαν μαζί τους για επιχείρηση μυστική.
Έξαφνα στην ακρογιαλιά είδε ο Θανάσης έναν άνθρωπο που με το μαντίλι του του έγνεφε να πλησιάσει. Γύρισε τη βάρκα του κατά την ξηρά. «Ποιος είσαι?» φώναξε, «και τι θέλεις?» «Έλα». «Μη φοβάσαι, είμαι φίλος», του αποκρίθηκε ο άλλος. Ο Θανάσης σίμωσε και ξεχώρισε καλά τον άνθρωπο. Φαινόταν κατάκοπος. Τα ρούχα του ήταν πιτσιλισμένα λάσπες, σαν να είχε κάνει μακριά πορεία και στο χέρι βαστούσε του φέκι κυνηγού. Ο Θανάσης έσπρωξε το μονόξυλό του στην αμμωδιά, κοντά του. «Τι θέλεις?» τον ρώτησε από μέσα από τη βάρκα. Ο άλλος έριξε πίσω του μια ματιά, βεβαιώθηκε πως είναι μόνος και σκύβοντας είπε γρήγορα. «Τρέξε στο Μεσολόγγι, πες τους πως τα χαράματα θα γίνει γιουρούση. Ξέρουν πως φεύγουν οι αρχηγοί, πως παίρνουν 500 άντρες και την ώρα της λειτουργίας θα σας ριχτούν οι Τούρκοι». Ο Θανάσης πήδηξε στην ξηρά. «Ποιος είσαι?» ρώτησε τον άγνωστο, «και ποιος σου τα είπε όλα αυτά?» «Είμαι ο κυνηγός του Ομέρ Βριώνη και είμαι από τα Γιάννενα, χριστιανός». Ο Θανάσης τον έσπρωξε με αηδία και έκανε να ξαναμπεί στη βάρκα, μα ο άλλος τον βάσταξε από το μανίκι. «Μη με υποψιάζεσαι», είπε βράχνα. «Τρέξε να τα πεις στους άλλους, αλλιώς πάει το Μεσολόγγι». Η φωνή του μαρτυρούσε τέτοια αγωνία που ο Θανάσης ταράχτηκε. «Πώς τα μάθες όλα αυτά?» ρώτησε. «Τα λέγανε οι πασάδες ανά μεταξύ τους. Ήμουν εκεί και άκουσα». «Ποιοι ήταν οι πασάδες?» Ο άγνωστος τους ονόμασε και του εξήγησε με δύο λόγια σε ποιο μέρος θα χτυπήσουν οι Τούρκοι, γιατί ήξεραν πως ήταν το πιο αδύνατο. «Θα κάνουν ψεύτικο γυρούση από αλλού, μην τους πιστέψετε». Ο Θανάσης τον άκουγε, αλλά δίσταζε ακόμα. «Αν είσαι χριστιανός, γιατί δεν πολεμάς μαζί μας, παραδουλεύεις τον Τούρκο?» ρώτησε. Εκείνος έκανε να απαντήσει, το στόμα του τεντώθηκε νευρικά, μα καμιά φωνή δεν βγήκε και έσμιξε τα χέρια. Ο Θανάσης τον λυπήθηκε. «Έλα μαζί μου», του είπε. «Τι ανάγκη τους έχεις? Έπειτα αν γυρίσεις τώρα θα σε σκοτώσουν». Ο ξένος σήκωσε το πρόσωπό του. Η όψη του ήταν αναλυμένη. «Το τι θα γίνω εγώ δεν πειράζει. Μα έχει στα χέρια του τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου». Τα μάτια του ξαφνικά γέμισαν δάκρυα. Πέταξε πάνω τα χέρια του και γύρισε και χάθηκε στο σουρούπομα. Ο Θανάσης δεν δίστασε πια. Πήδηξε στο μονόξυλό του και βιαστικά έκανε για το Μεσολόγγι. Ήταν νύχτα βαθιά σαν έφτασε. Τρεχάτος πήγε στου Μακρύ και του είπε όσα άκουσε και ευθύς φώναξε εκείνος τους άλλους αρχηγούς που αμέσως σταμάτησαν τα καράβια έτοιμα για να σαλπάρουν. Κατά διαταγή του Μαυροκορδάτου, ο Γρίβας αποβίβασε βιαστικά 100 του άντρες και έτρεξαν και έπιασαν τα οχυρώματα. Την ίδια ώρα, ο Δεσπότης μάζεψε τους παπάδες και διέταξε να κλείσουν όλες οι εκκλησίες και να ειδοποιηθούν τα πίμνια πως λειτουργία χριστουγεννιάτικη δεν θα γίνει, παρά θα γρυπνήσουν οι χριστιανοί όλοι στους τοίχους απάνω. Ο Μάρκος Μπότσαρης με 400 τους παλικάρια είχαν πιάσει το κέντρο όπου ήταν η πύλη του οχυρώματος. Ο Ζαΐμις με άλλους 600 πήραν τη δυτική μεριά και μεγάλη δύναμη από 1200 άντρες σκορπίστηκαν στο ανατολικό μέρος όπου ήταν να γίνει το γιουρούσι, ενώ άλλοι έπιαναν τα χαμηλά σπίτια εμπρός κατά τον κάμπο και άλλοι κρυμμένοι στη σκιά στα πόδια του τείχου περίμεναν σιωπηλά. Σύννεφα πυκνά σκέπαζαν τον ουρανό. Παντού σκοτάδι. Από την άλλη μεριά του τείχου, 800 Τούρκοι τείχοπηδιχτάδες, όλοι άντρες διαλεγμένοι και γεροί, με σχοινιά, μπήκαν σιωπηλά στο χαντάκι που περιτριγύριζε το οχύρωμα και κρύφτηκαν μέσα στα βούρλα, στο ανατολικό μέρος, όπου τα φρούρια ήταν πιο εύκολο πηδίχτα. 2000 πεζικό, περπατώντας στα νύχια, σίμωσαν κρυφά έτοιμοι να τους υποστηρίξουν. Πίσω τους, άλλες 8000 περίμεναν τη χαραυγή για να ορμήσουν στα οχυρώματα με το πρώτο σύνθημα. Όλη νύχτα, από τα δύο μέρη του τείχου, Έλληνες και Τούρκοι παραμόνευαν κρυμμένοι, χωρίς να υποψιάζονται ούτε τούτοι ούτε εκείνοι πόσο κοντά γρυπνούσε ο εχθρός. Οι εκκλησίες ήταν κλειστές, τα κεράκια σβηστά. Απάνω στα οχυρώματα, οι παπάδες ψιθυριστά εγκαρδίωναν και ευλογούσαν τους άντρες.
και σιωπηλά τους έδιναν την ευχή τους. Έξαφνα, στη νυχτερινή σιωπή, όλα μαζί τα σήμαντρα σήμαναν τη λειτουργία. Και τότε άρχισε το πανηγύρι. Από τη μια άκρη στην άλλη του τοίχου, με αλαλαγμούς να σχίζουν τον αέρα, με τα σπαθιά στα δόντια, ορμούν του Ομέρ βριώνει τυχοπηδιχτάδες, ρίχνουν τις σκάλες, σκαρφαλώνουν στις επάλξεις, μπήγουν δυο σημαίες. Μα τα παλικάρια αγρυπνούσαν. Σαν τείχο ζωντανό προβάλλουν τα στήθη τους στο ανθρώπινο κύμα που ανεβαίνει με λύσα. Σιωπηλά αρπάζουν τους ξαφνιασμένους Τούρκους, τους σηκώνουν από το χώμα, τους γκρεμίζουν στο χαντάκι, τρίζοντας τα δόντια τσακίζουν τις σημαίες, ρίχνονται στους καινούριους που σκαρφαλώνουν, τους γκρεμίζουν κι αυτούς, τα σπαθιά σφυρίζουν θύριζοντας κεφάλια, βροντούν τα ντουφέκια σκορπώντας όλεθρο και τρόμο, τα πόδια γλιστρούν στο γλιτσιασμένο από το αίμα χώμα. Τρεις ώρες βαστά το πανδαιμόνιο. Κουρασμένοι, πατώντας τα πτώματα, αποτραβιούνται οι Τούρκοι. Δεκατισμένοι, νικημένοι, αποθαρρυμένοι, υποχωρούν και φεύγουν. Πηδούν από τους τοίχους οι δικοί μας, τους παίρνουν κατά πόδι και τους σκορπούν αλαλιασμένους στον κάμπο. 12 σημαίες κοίτονται στη λάσπη, 500 πεθαμένοι φράζουν το χαντάκι. Μετριούνται οι δικοί μας, λείπουν 6 παλικάρια. Η λειτουργία είχε γίνει, αλλά με μπαρούτι και με αίμα. Έτσι γιόρτασε το Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 1822. Λίγες μέρες μετά την ήττα τους, οι Τούρκοι λύνουν την πολιορκία. Το Μεσολόγγι σώζεται, σώζεται και η Επανάσταση. Αυτός όμως που θα πληρώσει το τίμημα της λευτεριάς είναι ο Γιάννης Γούναρης. Ο Ομέρ Βριώνης για εκδίκηση θα στραγγαλίσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Η φοβερή θυσία του Γιάννη Γούναρη έσωσε το Μεσολόγγι εκείνα τα Χριστούγεννα του 1822.